Υγεία, γιατί τις κόψεις. Να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ανάπτυξης του Γιώργου Χρυσοχοίδη, ένα στέλεχος της κυβέρνησης, πιο δυνατά, να ευχαριστήσω τον μελέχη της Δημόσιας Σύμβασης να ανέβει πάνω να μας πει μια καλησπέρα και αν μπορεί να μας μιλήσει ακόμα καλύτερα για να μας μιλήσει ότι θα ακούσουμε καλύτερα πράγματα από αυτά τα οποία συζητάμε από τη εγώ είμαι παλιός, Σακελαρίου, 4, θέλω λοιπόν να σας πω ότι θέλω να πρέπει να εκμεταλλευτείτε την προσπάθεια που κάνουμε, που καταβάλουμε, προκειμένου να απαντώντας την κρίση, να αξιοποιήσουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ένα μεγάλο στρατηγικό, επιχειρηματικό, δημόσιο επιχειρηματικό σχέδιο. Περιλαμβάνει 22 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2007 μέχρι το 2014, ουσιαστικά από 2013. Έχουμε λοιπόν 113 χρόνια μπροστά μας. Σας παρακαλώ λοιπόν όποιες όριμες δράσεις, όποια έρευνα, όριμα διαθέτεται αυτή τη στιγμή. Όταν λέω όριμα, αντιλαμβάνεστε εννοώ αν υπάρχουν μελέτες, αν υπάρχουν όλα έργα τα οποία βρίσκονται σε μια φάση σχετικής ορίμανσης ή αν είναι η πρώτη ορίμανση που μπορούμε να τα οριμάσουμε πολύ γρήγορα ή αν υπάρχουν κάποια έργα πάρα πολύ αναγκαία να προωθήσουμε από τις μελέτες προκειμένου να τα εντάξουμε και να τα υλοποιήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Δήμος έχει ανάγκη από υποδομές, έχει ανάγκη από δράσεις, συγκεκριθεί καλύτερα από μένα. Λοιπόν, υπάρχουν επιλογές και δαπάνες που είναι στη διάθεσή σας για να συνδράμουν την προσπάθειά σας, προκειμένου να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις υποδομές και τις δραστηριότητες ως όφελος των συμπολιτών μας, ως τον Δήμο Παπάδημο. Αυτό ήθελα να σας πω. Εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουμε μια μεγάλη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης δίνεται δυνατότητα και σε εσάς να εντάξετε τις προτεραιότητες σας σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα έξω και πέρα από το ΕΣΕ και μια σειρά από πράγματα που εσείς υποφείτε από το χρονικό διάστημα. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή αυτή τη δική μας πρωτοβουλία να επισπεύσουμε για να διπλασιάσουμε την απόφαση του ΕΣΠΑ να εξοπλιστεί προς όφελος της υποδομής του Δήμου Παπάγου Χωραλού. Επίσης υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα τα οποία αναφέρονται στους συμπολίτες μας εδώ στο Δήμο που έχουν να κάνουν την επιχειρηματικότητα, που είναι νέος επενδυτικός νόμος, που στηρίζει τις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα συνεργότερα του ΕΣΠΑ που αφορούν την νέα γενιά, τη γενική επιχειρηματικότητα, και γενικότερα θα έλεγα δράσεις οι οποίες ενισχύουν την οικονομία της περιοχής, της Αττικής, του Δήμου σας, την οικονομία των συμπολιτών μας. Αυτό έχω προτείνει να σας μεταφέρω εδώ σήμερα, σε αυτήν την συνάντηση που τυχαία και έκτακτα βρίσκομαι, και να σας ευχηθώ και πάλι καλή δύναμη, καλή επιτυχία κύριε Δήμαρχε, με στόχο το καλό του συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δράσουμε τις ευκαιρίες να πω ότι θα συμψηφίσουμε σύντομα με την αρμόδια ομάδα του Δήμου για να παρακολουθήσουμε και εμείς από τα προγράμματα τα οποία είχατε και να δούμε αν μπορέσουμε να εντάξουμε κάτι καινούργιο πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ. Εσείς θα μου πείτε. Πάντω, σημειώσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν μπορούν να αναπληρωθούν με απορροφήσεις από το ΕΣΠΑ. Το 45% που μειώνονται οι κεντρικοί αυτοτελοί πόροι για τους Δήμους δεν αντικαθίσταται και αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι γενικότερο, είναι πανελλαδικό και οφείλει η κυβέρνησή σας αυτό το ζήτημα να το δει. Μπορεί να έχει να κάνει σε σχέση με το μνημόνιο και με την Τρόικα, όμως παρόλα αυτά ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα που δημιουργούνται στους Δήμους, που δεν υπάρχουν τα έσοδα, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να καλυφθούν ανάγκες που ήδη υπάρχουν, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίζοντος, υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίζοντος. Και δεν έχετε παρά να ρωτήσετε εκατοντάδες δημάρχους σε όλη την Ελλάδα για να δείτε χρέη.
χρέη των Δήμων προς τρίτους, προς ιδιώτες δηλαδή, αδικαιολόγητα χρέη, τα οποία θα γίνει να πληρώσουν οι δημότες όλων των Δήμων, γιατί δημιουργήθηκαν κατά τη γνώμη μου από έλλειψη διαφάνειας και διαχείρισης στους Δήμους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι το θέμα του χώρου πρέπει να μπει σε καινούργια βάση, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η συζήτηση κάθε χρόνο όσο δίνει το κράτος, πόσα πρέπει να δίνει. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αυτοτελείς όμως υποδείξεις πόρων για να κλείσει την κουβέντα σωστά και να λυθεί το πρόβλημα των Δήμων. Μάλλον εγώ και πάλι σας παρακαλώ θερμώς, προκειμένου να ενισχύσουμε εμείς οι υποδομές του Δήμου σας. Φυσικά οι παρακρατητές που δεν έχουν αποδοθεί. Παρακρατητές χώρες. Παραβαίνουμε στις δύσκολες περιστάσεις που τρέχει η χώρα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο αυξάνοντας την παρακολουθικότητα και εκμεταλλευόμενη κάθε δυνατότητα που έχουμε. Από την πλευρά σας ευχαριστούμε πολύ και θα σας περιμένουμε. Αν είναι την πρόσκληση να την καθορίσουμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.